Στην χθεσινή συνεδρίαση της δικού σας επιτροπής του ΤΕΣ στην Κόπρα βρέθηκε και ο καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΚΟ κ. Λέκας, παρουσιάζοντας όλα τα στοιχεία που αφορούν το σεισμό της ΚΟ, τονίζοντας ότι τρεις παράμετροι που αφορούν την επιτάχυνση, την ταχύτητα και τη μετακίνηση του εδάφους ήταν μικρές, γι' αυτό και δεν είχαμε μεγάλες καταστροφές στη στιγμή που είχαμε ένα μεγάλο σεισμό της τάξης του 6,6 Ρίχτερ. Παρουσίασε μάλιστα χαρακτηριστικά οπτικό υλικό από το σεισμό του 6,1 στην Ιταλία, όπου οι παραπάνω παράμετροι ήταν εντελώς διαφορετικοί. Και γι' αυτό υπήρξαν εκεί μεγάλες καταστροφές. Ο κύριος Λέκας παρουσίασε επίσης αναλυτικά όλες τις χαρτογραφίσεις των ρηγμάτων στην περιοχή μας, κάνοντας παραλληλισμούς με τον πρόσφατο σεισμό στη Μυτιλίνη. Διευκρίνησε ότι το ρήγμα που έδωσε το σεισμό με διεύθυνση Ανατολή-Δύση, όπως εξήγησε, οφείλεται και στις καταστροφές που έγιναν κυρίως στις ρηγματώσεις στα ιερά και στα πίσω μέρη των εκκλησιών και δεν έχει καμιά σχέση, ξεκαθάρισε, με τα υφαισθητογενή ρήγματα της Νησίρου. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μετασεισμική ακολουθία, ο κύριος Λέκας επεσήμανε ότι έχουν γίνει περίπου 700 μετασεισμοί, κυρίως των 2, 3 και 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, οι οποίοι, σύμφωνα με την εκτίμησή του, έχουν αποφορτίσει την σεισμική δραστηριότητα κατά 80%. Έχουμε να κάνουμε με μια πολύ επιτυχημένη διαχείριση του όλου θέματος. Είμαστε όριμοι να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις στον ελληνικό χώρο, και ως κεντρική πολιτεία αλλά και ως περιφερειακές υπηρεσίες. Στον ΟΑΣΚΟ κάνουμε μια πολύ καλή οργάνωση και σε θέματα ενημέρωσης πληροφόρησης και σε θέματα επιχειρησιακών σχεδίων αλλά και σε θέματα άμεσης επέμβασης. Τότε στον σχεδιασμό της ΚΟ που ήταν και την οργάνωση κλπ. Εδώ είχαμε τους κινδύνους οι οποίοι ανακούστηκαν στην ΚΟ απάνω. Έχουμε πέσει μέσα 100%. Λοιπόν, τα άλλα ρήματα που είναι στο πεδίο της Νησίρου δεν έχει πρόβλημα κάποιος. Πάντως, σε κάθε περίπτωση δεν κινδυνεύουμε από τα ρήματα τα οποία είναι ενώτερα της Νησίρου, της ΚΟ. Υπάρχει ένα σύμπλεγμα ρήματων και εδώ είναι αυτό που σας δείχνω, είναι μια από τις πάγιες εικόνες που δείχνει ότι στην Νησίρου, εδώ είναι η Νησίρους, κάτω από τη γύρω-γύρω στην υποθαλάσσιο χώρο μεταξύ ΚΟ και Νησίρου, είναι ουσιαστικά 10 καλδέρες, 10 κρατήρες αλλά αυτούς που βλέπουμε στον Άγιο Στέφανο. Είναι 10 Άγιοι Στέφανο, μέσα στη θάλασσα. Είναι τα υποθαλάσσια ρήματα τα οποία υπάρχουν με το αφέκουνε καταταχθεί με το θέτη στο γεωργικό του Αιγαίου. Κοιτάξτε, απόψε ήταν μια πολύ καλή συζήτηση με όλους τους μηχανικούς της ΚΟ. Μια ανταλλαγή απόψεων, παρουσίασε τα νέα δεδομένα τα οποία υπήρχαν για το σεισμό. Έγινε μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και βέβαια αναφερθήκαμε και στο θέμα της εξέλιξης της σεισμικής δραστηριότητας. Εκεί αναφέρθηκα ότι έχουν γίνει 700 περίπου σεισμοί. Περιμένουμε και άλλους σεισμούς, βέβαια, μικρού μεγέθους. Είναι μέσα στα πλαίσια να έχουμε και κάποιους σεισμούς της τάξης των 5 βαθμών. Αυτό θα είναι καλό γιατί θα αποσβέσει ακόμα πιο γρήγορα την κατάσταση. Εγώ πιστεύω ότι εξελίσσονται ομαλά όλα τα πράγματα. Εγώ τουλάχιστον είμαι ήσυχος, δεν ανησυχώ. Και το ρήγμα είπατε ότι το 60% περίπου εκτονώθηκε. Ακριβώς. Και εκεί στηρίζεται η αισιοδοξία μου, δηλαδή ότι εκτονώθηκε το 60% της δύναμης μαζί με τους σεισμούς περίπου το 80%. Οπότε έχουμε να κάνουμε με μια πολύ μικρή εκτόνωση της σεισμικής δράσης. Και κάτι ακόμα, αν συμβεί αυτό το πεντάρι που λέτε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι στο ίδιο. Όχι. Η ίδια αστεία μπορεί να είναι στο ρήγμα, αλλά και προς την Τουρκία. Μπορεί να είναι προς την Τουρκία για να μην τον αντιληφθούμε καθόλου το σεισμό. Το καταγράψουμε ναι. Όμως. Οι κατοικίες που έχουν ήδη επιβαρυνθεί, κύριε καθηγητά. Δεν νομίζω, είναι μικρά τα μεγέθη αυτά, οπότε δεν υπάρχει περαιτέρω επιβάρυνση. Να μην ανησυχεί πολύ. Ναι, βέβαια. Πάμε καλά. Ευχαριστώ πολύ.